Από τα αυτοσχέδια ξύλινα όπλα στα κρητικά μαχαίρια, τα τουφέκια και τα γιαταγάνια, τα όπλα των κρητικών αναδεικνύουν το διαχρονικό τους πάθος για αγώνα και ελευθερία. Η έκθεση της συλλογής του μελετητή Ευτύχη Τζιρτζιλάκη στο Μεγάλο Αρσενάλι με τίτλο «Των αντριωμένων τάρματα» αποτελεί μια αποτύπωση της ιστορίας των όπλων και εφοδίων τους την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης και προγενέστερα. Δείχνουν τις δυσκολίες που είχαν οι επαναστάτες το 1921. Ξεκινάμε στην αρχή δείχνοντας τι υπήρχε πριν την εποχή του 1921, που σχετίζονται πολύ ιστορικά με την Κρήτη, δηλαδή όπλα της περίοδου του Βενετοκρητικού Πολέμου του 17ου αιώνα, πολύ σπάνια, και προχωράμε στα πρώτα όπλα, τα αυτοσχέδια των Κρητικών, τα οποία ήταν ξύλινα, η χουρχούδα και το σπαθοράβδι και η σφεντόνα. Τα πρώτα όπλα των Κρητικών αποτυπώνουν την καταπίεση αλλά και την αδυναμία τους, πρακτική και οικονομική, να προμηθευτούν σύγχρονα της εποχής εκείνης. Είναι ενδεικτικό ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Κρήτες άρχισαν την Επανάσταση με μόλις 1.200 τουφέκια, όταν οι Τούρκοι διέθεταν πάνω από 20.000. Με αυτά τα αυτοσχέδια όπλα και πάρα πολύ θάρρος και γενναιότητα, και αυτού που σκοτώθηκαν βέβαια πολλοί, κατάφεραν και πήραν στο κυνήγι στις πρώτες μάχες τους εχθρούς και τους πήραν τον πρώτο οπλισμό, με τα οποία συνέχισαν και στη συνέχεια ενισχύθηκαν είτε με το εμπόριο, το λαθρεμπόριο δηλαδή, είτε και με ενίσχυση από την Πάνω Ελλάδα. Χαρακτηριστικό όπλο της εποχής της τουρκοκρατούμενης Κρήτης είναι το σπαθοράβδι. Ένα ξύλινο σπαθί, το οποίο όμως δεν είναι παιχνίδι, είναι φτιαγμένο από σκληρό ξύλο, από πρίνο, και η γεωμετρία του είναι τέτοια, ραμβοειδής μορφής, ώστε έχει πολύ μικρό σημείο επαφής όταν σε χτυπήσει και έτσι η κόψη του δεν κόβει, αλλά όμως σπάει το κόκαλο ή ανοίγει το κεφάλι. Περίτεχνα διακοσμημένα με λεπτομέρειες από ασήμια, άλλοτε από δέρμα ή ξύλο, τα κρητικά όπλα αναδείκνυαν και μια ιδιαίτερη αισθητική. Οι περισσότεροι είχαν απλά όπλα. Κάποιοι λίγοι είχαν αυτά τα πλωμισμένα, τα σημωτά, τα οποία ήταν περιζήτητα, γιατί τα όπλα εκείνη την εποχή ήταν τα κοσμήματα του άντρα, δεν είχε άλλα κοσμήματα. Υπήρχε μεγάλο πάθος για τα όπλα, συμπλήρωναν την εικόνα σου όταν μπορούσες να τα δείξεις. Αυτό όμως προκαλούσε και πάρα πολλούς κινδύνους, γιατί υπήρχε η ζήλια, ο φθόνος, και έπρεπε να μπορείς να τα υπερασπιστείς και στη μάχη. Πολλές φορές να υπερασπιστείς και από τους δικούς σου που θέλανε να στα πάρουν. Έπρεπε λοιπόν να έχεις και την πόρεση να τα κρατάς. Η έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 13 Απριλίου τελεί υπό την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας και διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τον Δήμο Μαλεβιζίου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.